Ναι, επιτρέψτε μου να πω ότι αν και δεν είναι το ζήτημα των ημερών και ειδικά το ζήτημα της ημέρας, το θέμα της Νοβάρτης, γιατί έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη, έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός τι πραγματικά έχει συμβεί, το παιχνίδι που παίχθηκε γύρω από αυτή την υπόθεση και σε παγκόσμια κλίμακα βέβαια, αλλά και εδώ στη χώρα μας, διότι ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός 350 εκατομμυρίων ευρώ που ουσιαστικά αποτελεί ένα deal ανάμεσα σε κράτη και εταιρείες, αντιλαμβάνεστε ότι πάει για θάψιμο όλη αυτή η υπόθεση. Κλείνει εκεί, πώς το λένε. Ναι. Και νομίζω τέτοιου είδους φαινόμενα ζήσαμε και εδώ στη χώρα μας. Εμείς ευθύς εξ αρχής, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είχαμε πει ότι και η υπόθεση της εξεταστικής και επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και επί Νέας Δημοκρατίας, θα πάει στα αζήτητα. Εμείς είχαμε ζητήσει βέβαια να φτάσει μέχρι τέρμα αυτή η υπόθεση και να υπάρξει πλήρης διαλεύκαση, χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες. Ξέρετε, η χώρα μας και γενικά στον καπιταλιστικό κόσμο, ο καπιταλιστικός κόσμος έχει γεμίσει με σκάνδαλα, με διαφθορά και μάλιστα ανοίγοντας το καπάκι του υπονόμου μπορεί να αναδείξει πάρα πολλά πράγματα. Διαφθορά, σχέσεις πολιτικών προσώπων και επιχειρηματιών, παίζονται και γεωστρατηγικά παιχνίδια. Αυτά φαίνονται άλλωστε και από τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ των συνομιλιών Παπά-Μιονή, εμπλοκή Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εμπλοκή του δολοφόνου κράτους του Ισραήλ και πάει λέγοντας. Ποιο είναι αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει ο κόσμος? Ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η διαφθορά και τα σκάνδαλα είναι γέννημα θρέμα αυτού του συστήματος, το οποίο σαπίζει, δείχνει δηλαδή και τη βαρβαρότητα αλλά και τη σύψη ταυτόχρονα ενός τέτοιου συστήματος, και πολλές φορές όταν ανοίγει αυτό το καπάκι του υπονόμου το αξιοποιούν και για λόγους από προσανατολισμού του κόσμου σε συνθήκες που εδώ και τούτη εδώ κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση σαρώνει κυριολεκτικά εργατικά λαϊκά δικαιώματα, όπως φυσικά και αυτό το νομοσχέδιο. Θα πάμε, κύριε Σιδηχάκη, αν μου επιτρέπετε, θα πάμε σε αυτό το θέμα. Το σκάνδαλο πάντως των σκανδάλων σε τελική ανάλυση για την υπόθεση της Νοβάρτης είναι η ίδια εμπορευματοποίηση του φαρμάκου και της υγείας, για το οποίο δεν μίλησε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και κανένα από όλα τα άλλα κόμματα, έτσι. Ωραία. Επειδή έτσι και αλλιώς αυτή η εμπορευματοποίηση τελικά επιστρέφει στον ίδιο τον λαό πληρώνοντας πανάκριβο το φάρμακο. Προηγουμένως με διακόψατε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τώρα εδώ βλέπω ένα δικοματικό καυγά για ένα θέμα για το οποίο ευθύνονται και οι δύο που τελικά δεν διαλευκάνθηκε. Να τελειώσουμε λίγο. Τι να τελειώσετε, κύριε Σαλμά? Με συγχωρείτε, αν είναι να φύγω εγώ. Αν είναι να αποχωρήσω, κύριε Σαλμά. Αν είναι να μιλάμε για εσάς, για την Νοβάρτης και τα παιχνίδια που παίζετε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαι εγώ. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος από τους τηλεθεατές να σας παρακολουθεί. Κύριε Σιδηχάκη, έχει βαρεθεί, έχει κουραστεί ο κόσμος. Το κόμμα σας δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μα τίποτε. Εσείς κουνάτε το δάκτυλο στο ΚΚΕ, είσαστε βουτυγμένοι μέσα στη διαφθορά και κουνάτε το δάκτυλο εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ντροπή σας. Την υπόθεση της είχαμε πει εξ αρχής, κύριε Σαλμά. Κύριε Σιδηχάκη. Τι είχαμε πει εξ αρχής? Ότι πρέπει να φτάσει μέχρι το κόκαλο η διαλεύκαση της υπόθεσης. Τη φτάσατε? Βεβαίως. Τη φτάσατε? Εμείς να τη φτάσουμε. Τη φτάσατε? Τη φτάσατε όπως την έφτασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε λάθος αντίληψη για την υπόθεση. Να σας πω κάτι. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Θα μιλήσετε για το σκάνδαλο των σκανδάλων. Μάλιστα. Ποιο είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων? Γιατί η Νοβάρτης είναι ένα παρακλάδι του μεγάλου σκανδάλου που λέγεται πορευματοποίηση της υγείας, λέγεται πορευματοποίηση του φαρμάκου. Είναι οι μεγάλοι ανταγωνισμοί των μεγάλων εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη. Σε αυτά μιλήσατε ποτέ? Ακούστε. Δεν είδα ποτέ να κάνετε καμιά ερώτηση στη Βουλή. Τι λέτε τώρα? Για τις πολιεθνικές συγκεκριμένα. Τι λέτε. Δεν έχει νόημα. Ψεύδεστε. Εγώ σας είπα αυτό που είπα. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις ενώ γνωρίζετε ότι το ΚΚΕ έχει κάνει πάμπολες παρεμβάσεις μέσα στη Βουλή. Δίνει τη μάχη μέσα στα νοσοκομεία. Δίνει τη μάχη μέσα στο υγειονομικό προσωπικό. Γι' αυτά θα μιλήσετε. Θα μιλήσετε για τα νοσοκομεία που αποδιαρθρώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και με εσάς και με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα μιλήσετε για το πανάκριβο φάρμακο? Θα μιλήσετε για τους ανταγωνισμούς των εταιριών και τα κονέ που έχετε
ως πολιτικό προσωπικό με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν λέτε τίποτα. Υπάρχει δεν είπατε. Μια γρήγορη απάντηση. Μόνο κρυφτήκατε πίσω από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Επειδή εσείς έχετε... Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός τι είναι? Να σας πω. Τι είναι, κύριε Σαλμά, ο εξοδικαστικός συμβιβασμός? Ακούστε να σας πω. Είναι συμβιβασμός πολιτικού προσωπικού και επιχειρηματιών. Κύριε Συντυχάκη, αυτό είναι. Να σας απαντήσω. Εσείς μάθατε για την Οβάρτης, γιατί έκανα ένα κρίσιμο ερώτημα στον κύριο Μπαλάφα. Το Δεκέμβριο του 2016 γράφτηκε το πρώτο δημοσίευμα στο ΑΗ εφημερίδα του ΣΑΙΤ. Αυτό το δημοσίευμα έστειλε ο κύριος Κοντογκή στην κυρία Ράικου. Την πληροφορία αυτή στο εφημερίδα την έδωσα εγώ, διότι ήρθε στην αντίληψή μου ότι οι αμερικανικές αρχές κάνουν έρευνα. Σε μένα τολμάτε να μιλάτε, που αντί να καταλάβουν όλοι μια ένα ερώτημα, ποιος το ξεκίνησε και να πούν ο Σαλμάς που έπιασε και την Οβάρτης με πόρισμα θέμη των πρακτικών. Κύριε Σαλμά, τελειώνω. Προσωπικές επιθέσεις και αναφορές. Το ΚΚΕ δεν έκανε ποτέ. Εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε να σας πω. Εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία. Απευθύνομαι λοιπόν στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Είστε άδικος τώρα. Σας λέω κάτι χρήσιμο. Ψηφίσατε όμως κι εσείς την δική μου παραπομπή για έλεγχο στην Εξεταστική Επιτροπή μαζί με άλλους 9. Αγνοείτε ότι εγώ που ξεκίνησα την υπόθεση αρχαιοθετήθηκα 5/7/19. Τελειώνω. Αφήστε λίγο. Ξέρετε πότε μπήκε αρχείο η δική μου υπόθεση? Τι κάνετε τώρα? Ξέρετε τι κάνετε? Προσπαθείτε να κρίνετε. Ακούστε να σας πω κάτι. Τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή σαν να μας λέτε... Κομμουνιστικό Κόμμα, ρε παιδί μου. Άλλο λέμε τώρα. Τι λέτε? Εν πάση περιπτώσει μπορεί να κρίσει, κύριε Πιταρά, να περάσουμε στην ουσία των μεγάλων θεμάτων που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Διότι τον ελληνικό λαό δεν τον απασχολεί και τόσο. Ούτε η Νοβάρτης, ούτε ο κύριος Σαλμάς, ούτε ο κύριος Παλάβας, ούτε ο κύριος Συντυχάκης. Να μιλήσουμε λίγο. Κύριε Σαλμά, κύριε Σαλμά, θητεία μου, κύριε Συντυχάκη, ένα λεπτό. Αφού με αφήνετε να γίνετε διάλογο, θα απαντήσω. Στη θητεία μου, δεν υπάρχει κανένα. Δεν σα κατηγορεί κανεί. Με αυτό είπε. Επομένω, εσεί είστε κατηγορούμενοι, να σα πω γιατί. Διότι αφήσαμε τη φαρμακευτική. Διότι αφήσαμε. Γιατί ενοχλείστε, κύριε Σαλμά? Δεν είμαι ενοχλημένο, αλλά δεν μπορώ να ακούω αυτέ τι ανοησίε από μια σειρά πολιτικών που δεν ξέρουν την υπόθεση, που δεν πολέμησαν τη διαφορά, αλλά βγαίνουν και λένε αερολογίες. Τι λέτε τώρα, κύριε Σαλμά? Επιμένετε σε αυτό? Επιμένετε? Τα κόμματά σας είναι βουτυγμένα στη διαφορά. Είναι στη διαφορά, στη διαπλοκή με επιχειρηματικούς ομίλους. Μιλάτε με μένα. Θα μιλήσετε, να μιλήσετε για τις χρηματοδοτήσεις στα κανάλια. Να μιλήσετε για τη χρηματοδότηση στους πλημμυκάρχες. Να μιλήσετε για όλα αυτά που γίνεται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Επειδή βλέπω εδώ... Σκάνδαλα γεμάτο, κύριε Πιταρά. Η χώρα είναι γεμάτο από σκάνδαλα αυτών των κομμάτων που διακυβέρνησαν τον τόπο. Πρόκειται για ένα αυταρχικό, αντιδημοκρατικό και επικίνδυνο νομοθέτημα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελεί επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κύριο στόχο να ποινικοποιηθεί η ριζοσπαστική δράση, οι αγώνες του λαού. Ο κύριος Σαλμάς το είπε καθαρά. Όσα δεν είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στη Βουλή, τα είπε ο κύριος Σαλμάς με μια κουβέντα. Δεν είναι απλά το δικαίωμα του συνέρχεστε, όπως μας είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, οι 50 που μαζεύονται και κάνουν κάποια πορεία στο κέντρο της Αθήνας, είναι το ΠΑΜΕ. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι οι ταξικοί αγώνες, είναι αυτοί οι αγώνες που ενοχλούν τόσο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, όσο και τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα του ΠΑΣΟ, ξανά της Νέας Δημοκρατίας και πάει λέγοντας. Τους ενοχλούν οι συντεταγμένοι αγώνες. Σας ενοχλεί, κύριε Σαλμά, το γεγονός ότι ο λαός αυτή τη στιγμή υποφέρει και στενάζει, τρέμεται μπροστά στην ιδέα ότι αυτός ο λαός θα σηκώσει ανάστημα. Φοβάστε το ποτάμι της λαϊκής οργής. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνετε, τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει από κοινού με το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, με τρία μνημόνια που έχετε τσακίσει στην κυριολεξία το λαό, αυτά είναι που θα βγάλουν τον κόσμο στον δρόμο. Αν ο κόσμος δεν θέλει να βγει, δεν θα βγει. Δεν θα ακούσει ούτε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ούτε ΠΑΜΕ, ούτε τίποτα. Τα προβλήματα, οι πολιτικές σας είναι αυτές που θα τον βγάλουν στον δρόμο. Για το άρθρο λοιπόν 19
που βάζει ευθέως το ζήτημα της ποινικοποίησης, της ριζοσπαστικοποίησης του αγώνα και της δράσης, τσουβαλιάζοντας αυτό το ζήτημα και με άλλες μορφές βίας, ενδοοικογενειακή, ενδοσχολική βία, εξτρεμισμούς, έκφυλη βία κτλ. Δηλαδή σαλαμοποιεί τα πάντα, βγάζοντας ένα και μόνο συμπέρασμα, ότι ο κύριος στόχος είναι ο προληπτικός πόλεμος απέναντι σε όσους θέλουν να διαδηλώσουν, να αγωνιστούν και να παλέψουν για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Για αυτή την ουσία δεν μιλάει κανένας, ειδικά για το άρθρο 19. Απολύτως κανένας δεν έχει μιλήσει μέχρι σήμερα στη Βουλή και φυσικά δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για χουντικές διατάξεις, διότι είχε όλο το χρόνο, 4,5 χρόνια, να καταργήσει αυτές τις χουντικές διατάξεις. Όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά έφερε και το ιδιώνυμο για ως ιδιώνυμο αδίκημα όποιος αγωνίζεται και κινητοποιείται κατά των πληστηριασμών. Μάλιστα. Έβαλε την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδηλώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβαλε την τσίφρα του κύριο Τσίπρα στο Συμπείο της Ρουμανίας για το σιδηρού παραπέτασμα και την εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού. Έχει δηλαδή στο ενεργικό του πολλά πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν δικαιούται να ομιλεί για το δικαίωμα του λαού να παλεύει και να αγωνίζεται. Χτυπήσατε συνταξιούχους εσείς. Χτύπησε και η Νέα Δημοκρατία συνταξιούχους. Χτύπησε εργαζόμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός δεν πρέπει να τσιμπήσει, δεν πρέπει να φοβηθεί καταρχήν, γιατί όλα αυτά έχουν προληπτικό στόχο να εκφοβήσουν το λαό και τίποτα περισσότερο. Δεν θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα μείνει στα χαρτιά, θα το ακυρώσει έτσι κι αλλιώς ο λαός, όπως έκανε και με παλιότερα νομοθετήματα. Παρόμοια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συντηγάκη.